Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είμαι ο Γιώργος ο Γαβαλάς. Ένας πολύ γνωστός γερμανός φιλόσοφος του προηγούμενου αιώνα, το όνομά του θα σας το πω στο τέλος για όσους μείνετε, είχε πει ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται την πρώτη φορά σαν τραγωδία και τη δεύτερη σαν φάρσα. Σήμερα κάνει πρεμιέρα η εκπομπή «Ημερολόγια ιστορίας». Δεν πρόκειται φυσικά για την επανάληψη της ιστορίας ως φάρσα. Πρόκειται για την αναδρομή στα σημαντικότερα γεγονότα, κυρίως στην πολιτική, που διαδραματίστηκαν στην Ελλάδα και τον κόσμο την εβδομάδα που πέρασε. Στο ξεκίνημα λοιπόν της εκπομπής μας θα γυρίσουμε σε εκείνη την πανηγυρική Πέμπτη για την Αθήνα του 1944, όταν μετά από συνολικά 1624 ημέρες κατοχής, οι Γερμανοί εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα και το ημερολόγιο έγραφε 12 Οκτωβρίου. Ακόμη την ίδια μέρα, με διαφορά μόλις 6 ετών, η πρώτη το 1984 και η δεύτερη το 1990, έχουμε δύο απόπειρες δολοφονίες κατά πολιτικών. Η πρώτη κατά της Μάργαρετ Θάτσερ, παραμονή μάλιστα των γενεθλίων της. Και η δεύτερη κατά του Βόλφγκανγκ Σόιμπλε. Να δούμε τι άλλο συνέβη στις 12 Οκτωβρίου. Σαν σήμερα το 1924 γεννιέται στο Ηράκλειο της Κρήτης ο πολιτικός και ιστορικός ηγέτης της ανανεωτικής αριστεράς Λεωνίδας Κύρκος. Ο Λεωνίδας Κύρκος μπήκε στην πολιτική και εκλέχθηκε μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου το 1961, το 1963 και 1964 με την ΕΔΑ. Μετά τη μεταπολίτευση εκλέχθηκε βουλευτής το 1974 και το 1977 και ευρωβουλευτής το 1981 και το 1984. Διετέλεσε πρόεδρος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Εσωτερικού και της Ελληνικής Αριστεράς. Το 2000 προτάθηκε τιμητικά από το Κόμμα του Συνασπισμού για το αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Όμως η Βουλή εξέλεξε τον ανθυποψήφιό του Κωνσταντίνο Στεφανόπουλο. Πέθανε στις 28 Αυγούστου 2011 σε ηλικία 86 ετών, τότε που σήγησε η φυσαρμόνικα της αριστεράς. Το πρωί της 12ης Οκτωβρίου 1944 ο στρατηγός Φέλμη, συνοδευόμενος από τον Δήμαρχο Αθηναίων Γεωργάτο, κατέθεσε ένα στεφάνι στον άγνωστο στρατιώτη, ενώ ήδη μηχανοκίνητες φάλαγες των Γερμανών εγκατέλειπαν από νωρίς στην Αθήνα διαμέσου της Ιεράς Οδού. Στις 9 και 4 η γερμανική φρουρά της Ακρόπολης προχώρησε στην υποστολή της ναζιστικής σημαίας έπειτα από συνολικά 1624 ημέρες κατοχής και ένα στρατιώτης τύλιξε βιαστικά το σύμβολο της κατοχής και αποχώρησε από τον Ιερό Βράχο. Στο Ζάπιον Μέγαρον, ο Υφυπουργός Εμπορίου κ. Σταλιαδούρος ενεκαινίασε την έκθεση συγχρόνου σπιτιού 1962. Παρουσία του Υφυπουργού Οικισμού κ. Θεοδοσιάδη, των πρεσβευτών Καναδά και Μεγάλης Βρετανίας και άλλων επισήμων. Στην εφετινή έκθεση μετέσχουν 165 εκθέτες. Όπως είπαν οι αρμόδιοι, από φέτος θα επαναλαμβάνεται πλέον τακτικά κάθε χρόνο η έκθεση του συγχρόνου σπιτιού και κάθε φορά βέβαια θα έχει να παρουσιάσει κάτι καινούριο. Η έκρηξη σημειώθηκε λίγο πριν τις 3 τα ξημερώματα και ήταν τόσο ισχυρή ώστε σήκωσε στο πόδι ολόκληρη την πόλη του Μπράιτον, όπου το πρωί επρόκειτο να αρχίσει το ετήσιο συνέδριο του Βρετανικού Συντηρητικού Κόμματος. Είχε προκληθεί από βόμβα που είχε τοποθετήσει ο Ήρα στο πολυτελές ξενοδοχείο Grand Hotel. Και ο στόχο της είχε τα μέλη της Βρετανικής κυβέρνησης και την πρωθυπουργό Μάργαρετ Θάτσερ, που είχαν καταλύσει εκεί προκειμένου να μετάσχουν στις εργασίες του συνεδρίου. Ένα μεγάλο μέρος του ξενοδοχείου κατέρευσε. 4 από τους θαμώνες, μεταξύ των οποίων ο 58χρονος βουλευτής Άντωνι Μπέρι, δεύτερος στην ιεραρχία του Συντηρητικού Κόμματος, έχασαν τη ζωή τους. Πάνω από 30 τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους και ο υπουργός βιομηχανίας Νόρμαν Τέμπιτ. Η ίδια η Θάτσερ στάθηκε αφάνταστα τυχερή. 2 λεπτά πριν την έκρηξη, βρισκόταν στο μπάνιο της σουίτας της, το οποίο καταστράφηκε ολοσχερός. Αν και όλοι οι υπόλοιποι χώροι της σουίτας υπέστησαν σημαντικές ζημιές, η Θάτσερ, που εκείνη την ώρα συνέγραφε την ομιλία της προς το συνέδριο, δεν έπαθε απολύτως τίποτα. Παρά το βαρύτατο σοκ και το πένθος για τα ανθρώπινα θύματα, το συνέδριο άρχισε στην ώρα του, υπό πρωτοφανή μέτρα ασφάλειας, με την τήρηση ενός λεπτού σιγής στη μνήμη των νεκρών. Λίγες ώρες αργότερα, η Θάτσερ ανέβαινε με αποφασιστικότητα στο βήμα του συνεδρίου και έδινε τη δική της απάντηση στο χτύπημα του Ήρα. This government will not weaken. This nation will meet that challenge. Democracy will prevail.
Αμέσως μετά, για λόγους ασφάλειας, η Θάτσερ και ο σύζυγός της αναχωρούσαν για το Λονδίνο μέσα σε κλειό δεκάδων πάνωπλων αστυνομικών. Ήταν η εντυπωσιακότερη επίθεση του ΙΡΑ κατά Βρετανών πολιτικών. Και την ημέρα εκείνη, το ημερολόγιο έγραφε 12 Οκτωβρίου του 1984. Σαν σήμερα σημειώνεται απόπειρα δολοφονίας κατά του τότε Υπουργού Εσωτερικών της Γερμανίας Wolfgang Schäuble κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στο χωριό Oppenau της Βάδης Βίτεμβέργης. Γύρω στις 10 το βράδυ, ο 31χρονος βοηθός τοπογράφου Ντίνερ Κάουφμαν πυροβόλησε τρεις φορές προς το μέρος του Σόιμπλε. Δύο από τις σφαίρες τον πέτυχαν, η μία στη δεξιά παριά και η άλλη στη σπιωβηλική στήλη, ενώ η τρίτη τραυμάτισε έναν από τους σωματοφυλακές του. Ο Σόιμπλε μεταφέρθηκε αμέσως στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Φράιμπουργκ, όπου ξεκίνησε ένας αγώνας δρόμου των γιατρών για να τον κρατήσουν στη ζωή. Τα κατάφεραν, αλλά με τίμημα να περάσει το υπόλοιπο της ζωής του σε αναπηρική πολυθρόνα. Μια τέτοια μέρα λοιπόν, στις 12 Οκτωβρίου του 1944, η Αθήνα πανηγύριζε ελεύθερη μετά από 3,5 χρόνια ναζιστικής κατοχής, τα οποία άφησαν πίσω τους 63.734 κατοίκους νεκρούς από την πείνα, χιλιάδες εκτελεσμένους στην Κεσαριανή και τα μπλόκα, χιλιάδες βασανισμένους. Φέτος, λόγω των υγειονομικών μέτρων, ακυρώθηκαν οι εκδηλώσεις Αθήνα Ελεύθερη. Εμείς, με χαρά, φιλοξενούμε τον πρόεδρο της Επιστημονικής Επιτροπής του Ιδρύματος της Βουλής και υπεύθυνο των Ιστορικών Αρχείων του Μουσείου Μπανάκη, τον κύριο Αναστάσιο Σακελαρόπουλο. Κύριε Σακελαρόπουλε, καλησπέρα σας. Καλώς μας ήρθατε στην πρώτη μας εκπομπή. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και καλωρίζει και η εκπομπή. Να είστε καλά. Κύριε Σακελαρόπουλε, θέλω να γυρίσουμε σε εκείνη την ημέρα και να ρωτήσω το εξής. Με το που έφυγαν οι Γερμανοί, μέχρι να έρθει η κυβέρνηση που ήταν εξόριστη, την εξουσία ποιοι ασκούσαν στην Ελλάδα? Υπήρχε μια επιτροπή εκ μέρους της εξόρισης κυβέρνησης, κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας ή Εθνικής Ένωσης όπως λέγεται, και ήταν ο στρατηγός Κατσότας, ο Θεμισοκλής Τσάτσος και ο Γιάννης Ζεύγος από τη μεριά της αριστεράς. Μάλιστα. Ήταν ήδη εδώ αρκετές μέρες νωρίτερα, με έναν τρόπο προετοίμασαν την απελευθέρωση και υπεύθυνος στρατηγός ήδη πριν την απελευθέρωση ήταν ο Παναγιώτης Πιλιοτόπουλος, σαν τη θέση του φρουράρχου των Αθηνών. Μάλιστα. Τώρα, όλος ο κόσμος είχε βγει στους δρόμους, πανηγύριζε, αλλά υπήρχαν, όπως έχετε γράψει και έχετε πει κι εσείς, διαφορετικά είδη ανθρώπων μέσα στο πλήθος. Θα μας πείτε για αυτές τις διαφορετικότητες? Κοιτάξτε, η απελευθέρωση Αθήνας σημαίνει, καταρχήν δεν σημαίνει την απελευθέρωση της Ελλάδας. Είναι η απελευθέρωση της πρωτεύουσας όμως. Είναι απολύτως καθοριστική. Είναι πολύ συγκινητικό να βλέπουμε τη βιασύνη του Γερμανού φρουρού που το σκάει από την Ακρόπολη. Δηλαδή οι κατακτητές φεύγουν. Οι άνθρωποι ανασένουν, περιμένουν το τέλος του πολέμου. Η κυβέρνηση έρχεται, ξεχύνεται στους δρόμους ένα περίγραπτο πανηγύρι χαράς. Αλλά αναγκαστικά η μέρα της απελευθερώσεως είναι και μια συμβολική στιγμή για να υπάρχει μια πολιτική αναμέτρηση. Πολιτική, ξαναλέω, όχι πολεμική, για όλες τις εμφύλες συγκρούσεις κατοχής. Άρα η Αθήνα, το κέντρο, πλημμυρίζει από διαδηλωτές. Υπάρχει μια ισχυρή παρουσία και των δύο πλευρών, και του αστικού κόσμου και της αριστεράς. Η αριστερά ξεχωρίζει, αν δούμε τα ρούχα των ανθρώπων που κυρίως βρίσκονται, που είναι νέοι και νέες. Υπάρχει παρουσία και τα ρούχα τους είναι πιο καθημερινά, θα λέγαμε. Υπάρχει όμως και αστικός κόσμος και φαίνεται και αυτός από τα ρούχα. Άρα εκείνη τη στιγμή παίζεται ένα πολιτικό στοίχημα ποιος ελέγχει το κέντρο και ποιος είναι πιο μεγάλος ο αριθμός του στο κέντρο. Δεν συγκρούονται οι διαδηλωτές, ωστόσο διαδηλώνουν σε μια σαφέστατα ανταγωνιστική στιγμή. Όμως είναι μεγάλη η χαρά, μεγάλη συγκίνηση και θα λέγαμε μεγάλη και ανακούφιση, ανθρώπινη ανακούφιση, από τόσα χρόνια καταπίεσης, φόβου και πείνας. Ξεκινάει μια καινούργια μέρα, μια καινούργια σελίδα. Κύριε Σακελαρόπουλε, θέλω να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Οι περισσότερες χώρες γιορτάζουν την απελευθέρωση. Εμείς γιορτάζουμε την έναρξη του πολέμου, 28 Οκτωβρίου ας πούμε. Μπορείτε να μας πείτε γιατί συνέβη αυτό? Κοιτάξτε, υπάρχει μια τεχνική λεπτομέρεια που θεωρητικά τη γιορτάζουμε, δεν γιορτάζουμε το τέλος του πολέμου, διότι το 12 Οκτωβρίου είναι απελευθέρωση της πρωτεύουσας, δεν είναι του συνόλου της χώρας. Όμως ο λόγος είναι άλλος.
Και ο λόγος είναι άλλος και οφείλεται κατά κύριο λόγο στον εθνικό διχασμό, στις εμφύλες συγκρούσεις. 28 Οκτωβρίου αφορά το σύνολο της Ελλάδας, ήταν μια ενοποιητική διαδικασία και ήμασταν όλοι ενωμένοι. Ναι. Και ήταν η αρχή ενός εξάμηνου πολέμου, μιας εξάμηνης εκστρατείας με εξαιρετικά στρατιωτικά αποτελέσματα. Η δηλαδή το ομόθυμο του πληθυσμού εκείνη τη στιγμή είναι εντυπωσιακό. Στην απελευθέρωση δεν υπάρχει διαίρεση με μεγάλη σαφήνεια, αλλά ο Δεκέμβρης ακολουθεί μετά από 40 μέρες, ο Δεκέμβρης 44. Άρα ο διχασμός με έναν τρόπο επί. Να πούμε κάτι που είναι ενδιαφέρον. Σε μια ενοποιητική λειτουργία, το 1964, η Ένωση Κέντρου γιορτάζει την απελευθέρωση της Αθήνας. Υπάρχουν τελετές, υπάρχουν πολύ ωραίες εκπομπές στο ΕΙΡ τότε και παρουσιάζει η Ένωση Κέντρου με τον Σάκη Παπονή, τότε υπεύθυνο του ΕΙΡ, και τα στοιχεία της αντίστασης, τα λέει. Και να συμπληρώσω κάτι. Μάλιστα. Στιγμή της απελευθέρωσης είναι μια στιγμή που τιμάται και το πολιτικό κέντρο. Ενώ όσο προχωράει ο εμφύλος, το πολιτικό κέντρο ακυρώνεται. Μάλιστα. Κύριε Σακελλερόπουλε, να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συμμετοχή σας σε αυτή την πρώτη εκπομπή των ημερολόγιων ιστορίας. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ και εγώ και καλό ρίζικη πάλι. Να είστε καλά. Η δεύτερη μέρα της εβδομάδας, κυρίες και κύριοι, που πέρασε και η 13η ημέρα του μηνός Οκτωβρίου, κυρίως στην εσωτερική μας πολιτική ιστορία, σφραγίζεται από την ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας από τον Ανδρέα Παπανδρέου για τρίτη και τελευταία φορά το 1993. Αυτό ήταν το σημαντικότερο μεταξύ άλλων γεγονότων που θα δούμε ευθύς αμέσως. Ο Όθωνας αναχώρησε επίσημα από την Ελλάδα στις 12 Οκτωβρίου του 1862. Σαν σήμερα η Ελλάδα περνά την πρώτη της ημέρα χωρίς το βασιλιά και με προσωρινή κυβέρνηση μέχρι τη συγκαλέσεω εθνική συνελεύσεω, συγκείμενη υπό τον Βούλγαρη, Κανάρη και Ρούφου. Το μεσημέρι της επομένης, πλήθος Αθηναίων θα τρέξουν στη μέχρι τότε αποκαλούμενη πλατεία Όθωνος για να πανηγυρίσουν την έξωση του βασιλιά. Ο πρόεδρος της προσωρινής κυβέρνησης, Δημήτριος Βούλγαρης, απευθύνεται στους συγκεντρωμένους, οι οποίοι δίνουν όρκο ομονίας επί της πλατείας, που σύμφωνα με τα λόγια του Βούλγαρη, λαμβάνει το ωραίον της ομονίας όνομα. Έτσι η πλατεία επέκτησε το σημερινό της όνομα και κάπως έτσι ξεκίνησε η ιστορία της ομονίας, ένδοξα και επαναστατικά, με οράματα και υποσχέσεις. Υπήρξε μία από τις πλέον δυναμικές πολιτικές προσωπικότητες της Γυραιάς Υπήρου και ο άνθρωπος που άλλαξε εκ θεμελίων το πρόσωπο της Βρετανικής κοινωνίας. Κόρη επαρχιακού Παντοπόλη, η Μάργαρετ Θάτσερ ήρθε στον κόσμο μια μέρα σαν σήμερα στις 13 Οκτωβρίου 1925. Αν και ξεκίνησε για χημικός, στράφηκε γρήγορα στην πολιτική και στα 34 χρόνια της ήταν ήδη βουλευτής των συντηρητικών. Η ανέλυξή της υπήρξε ταχύτατη και το 1973 τη βρίσκει υφυπουργό παιδείας στην κυβέρνηση Χίθ. Όμως μέχρι τότε κανείς, ούτε καν η ίδια, δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα έπαιρνε κάποτε στα χέρια της τα ηνία της χώρας. And I don't think it depends on so much whether it's a man prime minister or a woman prime minister as whether that person is the right person for the job. Οι εξελίξεις όμως γρήγορα τη διαψεύδουν. Το 1975 η απεργία των ανθρακορίχων προκαλεί την πτώση της κυβέρνησης Χίθ. Και προς γενική έκπληξη η Θάτσερ εκλέγεται ηγέτης των συντηρητικών. Τέσσερα χρόνια αργότερα, η κόρη του Παντοπόλη διαβαίνει το κατόφλι της πρωθυπουργικής κατοικίας, υποσχόμενη να αναμορφώσει τη Βρετανική κοινωνία. Τα μέτρα που προωθεί, απόρρια μιας ακραίας, βίαιης και κοινωνικά επώδυνης εκδοχής του φιλελευθερισμού, που πολιτογραφείται θατσερισμός, τη φέρουν αντιμέτωπη με τα εργατικά συνδικάτα. Η πλειοψηφία του τύπου, μαζί και στελέχη του κόμματός της, αναλαγιζόμενα την τύχη του Χιθ, την καλούν να υποχωρήσει. Αλλά η Θάτσερ μένει ανένθωτη. Το ίδιο ανένθωτη μένει και σε όσες άλλες προκλήσεις συναντά μπροστά της, εντός και εκτός της χώρας. Και κερδίζει. Το 1982 βγαίνει νικήτρια στην αναμέτρησή της με την Αργεντινή για τον έλεγχο των Φόκλαντς. Και την επόμενη χρονιά ανανεώνει με συντριπτική πλειοψηφία την πρωθυπουργική της θητεία. Κατόπιν συγκρούεται κατά μέτωπο με τους ανθρακορίχους και τους συντρίβει. Από κοινού με τον Αμερικανό πρόεδρο Ρόναλντ Ρίγκαν νικά και στον ψυχρό πόλεμο. Ενώ δεν διστάζει να συγκρουστεί και με τους εταίρους της στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα διεκδικώντας προνόμια για τη Βρετανία.
11 χρόνια μετά, η Θάτσερ διένυε την τρίτη συνεχόμενη θητεία της στην Downing Street, πράγμα που δεν είχε κατορθώσει κανένας άλλος Βρετανός πρωθυπουργός. Αλλά ήδη τα ισχυρά κοινωνικά σοκ που είχε προκαλέσει η πολιτική της είχαν στρέψει τεράστια τμήματα της Βρετανικής κοινωνίας εναντίον της. Είχαν ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων ακόμη και στο ίδιο της το κόμμα. Έτσι ήρθε η πτώση και η παρέτηση. We're leaving Downing Street for the last time after 11 and a half wonderful years, and we're very happy that we leave the United Kingdom in a very, very much better state than when we came here 11 and a half years ago. Goodbye. Το Πράβιτς, η γενέτειρα του πρόεδρου Ζίβκοφ, υπήρξε ο επόμενος τόπος επισκέψεως του κυρίου Καραμαλή στη Βουλγαρία. Στο ήρεμο και απλό περιβάλλον του Πράβιτς, μακριά από επισημότητες, οι δύο ηγέτες συνέχισαν τις συνομιλίες τους επισκεπτόμενοι και το πατρικό σπίτι του κυρίου Ζίβκοφ. Ο Ανδρέας Παπανδρέου, που ήταν ο μεγάλος νικητής των εκλογών της 10ης Οκτωβρίου, σχηματίζει σαν σήμερα την κυβέρνησή του. Η κυβέρνηση Παπανδρέου ανέλαβε από την προηγούμενη κυβέρνηση Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Ο ελληνικός λαός επέλεξε το ΠΑΣΟΚ, το οποίο θα έχει τη δυνατότητα να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση με άνετη πλειοψηφία στη Βουλή. Η ηγεσία της τότε Νέας Δημοκρασίας ούτε ήθελε ούτε επεδίωξε τις μοιραίες για αυτήν εκλογές. Τις επευλήθησα. Θα μείνουμε σε αυτό το τελευταίο γεγονός που καταγράψαμε, γυρίζοντας πίσω το ρολόι της ιστορίας, και θα θυμηθούμε την επιβλητική νίκη του ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου στις εκλογές του Οκτωβρίου του 1993, που έγιναν τέτοιες μέρες πριν από 27 χρόνια. Με ιδιαίτερη χαρά φιλοξενούμε σήμερα τον κύριο Κώστα Σκανδαλίδη, βουλευτή του Κινήματος Αλλαγής, ο οποίος αναλαμβάνει στη συγκεκριμένη κυβέρνηση τα καθήκοντα του Υπουργού Αιγαίου, στην κυβέρνηση του 1993. Κύριε Σκανδαλίδη, καλώς μας ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Στην παρθενική μας εκπομπή. Καλή επιτυχία να έχει. Να είστε καλά, κύριε Σκανδαλίδη. Θέλω να ρωτήσω καταρχάς, να γυρίσετε κι εσείς εκείνες τις μέρες. Ήτανε μια εύκολη εκλογική αναμέτρηση για το ΠΑΣΟΚ το 1993? Ήτανε μια, θα έλεγα, ενθουσιώδης εκλογική αναμέτρηση. Μια αναμέτρηση από αυτές που μένουν στην ιστορία, γιατί είχε περάσει στο μεσοδιάστημα πάρα πολλά και ο Ανδρέας και το ΠΑΣΟΚ από τα ειδικά δικαστήρια και αυτά. Είχε αθωωθεί το 92, έτσι. Βέβαια. Και επέστρεψε πια ένας Ανδρέας Παπανδρέου πολύ πιο όρημος, πιο αποφασισμένος και με πιο σαφείς στόχους. Δικαιωμένος από μια την επαναληπτική, αν πώς θυμάστε, εκλογή της Β' Αθήνας. Και πήρε μια πραγματικά άνετη πλειοψηφία, μια δυνατή πλειοψηφία, με αποτέλεσμα, κατά τη γνώμη μου, η κυβερνητική του θητεία αυτή, πιο όρημη από ποτέ, να είναι και πολύ αποτελεσματική. Μάλιστα. Μπορώ να σας πω τι πιστεύω ότι είχε, ας πούμε, σαν επιτυχία αυτή η περίοδος. Το ένα ήταν η διεθνής θέση της χώρας. Θυμόσαστε το ταξίδι του Ανδρέα στην Αμερική και στον Κλίντον, τόσο σημαντικό, και τα λόγια του Κλίντον μετά, που δικαίωναν μετά από τόσα χρόνια ένα ταξίδι του Ανδρέα στην Αμερική, όταν το είχαν εμπάρκο επί δεκαετίες. Όπως επίσης το ότι το πρόγραμμα σύγκλησης της Ευρωπαϊκής με την Ευρωπαϊκή Ένωση κατατέθηκε από τον Παπανδρέου τον Ιούνιο του 1994 και ψηφίστηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση μετά από δύο απόπειρες της προηγούμενης κυβέρνησης, με αποτέλεσμα να είναι αυτό που μας έφερε τελικά στην ΟΝΕ και στο ευρώ. Μάλιστα. Επίσης, από τότε σχεδιάστηκε η ένταξη της Κύπρου στους εθνικούς στόχους. Επίσης, να θυμηθούμε τις μεγάλες θεσμικές αλλαγές. Το ΑΣΕΠ έγινε σε εκείνη την κυβερνητική θητεία. Η εκλογή νομαρχών για πρώτη φορά στη χώρα. Η ίδρυση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Και επίσης ο μεγάλος σχεδιασμός των μεγάλων έργων που άλλαξε την εικόνα της χώρας. Των μεγάλων έργων της Εγνατίας, του αεροδρομίου, του Τραμπ, το πάντα, το θέμα της Αττικής Οδού και όλα αυτά που άλλαξαν πραγματικά την εικόνα της χώρας. Ήταν μια δημιουργική περίοδος αυτή η τελευταία του Ανδρέα Παπανδρέου, παρά το ότι προήλθε από μια, όπως ξέρετε, μεγάλη αρρώστια και μια Ναι, και κύριε Σκανδαλίδη, ποτέ δεν ολοκλήρωσε τη συγκεκριμένη θητεία. Να έρθουμε στα δικά σας όμως καθήκοντα. Σήμερα Υπουργείο Αιγαίου δεν υπάρχει. Η δημιουργία του Υπουργείου Αιγαίου έγινε, από ό,τι γράφεται, για εθνικούς και αναπτυξιακούς λόγους. Να έρθουμε λίγο στο σήμερα και την κατάσταση που επικρατεί στο Αιγαίο. Κατά την άποψή σας, ένα Υπουργείο Αιγαίου θα βοηθούσε την κατάσταση? Κοιτάξτε, το Υπουργείο Αιγαίου είχε ένα πιο πολύ συμβολικό και εθνικό χαρακτήρα.
παρά ένα χαρακτήρα ενός αποφασιστικού υπουργείου παρεμβαίνει σε όλα τα θέματα. Mm-hmm. Καλό θα ήταν αυτή η περιοχή να έχει μια ενιαία πολιτική, τώρα ιδιαίτερα μετά την ψήφιση του Συντάγματος, που τότε ήταν δική μας πρωτοβουλία και το 2001 το περάσαμε στο Σύνταγμα, που είναι η επιβολή της περίφημης νησιωτικότητας, που δυστυχώς οι κυβερνήσεις όλες και της δικής μας μη εξαιρουμένης δεν κατάφεραν να την θεσμοθετήσουν με τον τρόπο που έπρεπε. Ίσως τώρα χρειαζόταν περισσότερο από κάθε φορά, ιδιαίτερα με τους κινδύνους που υπάρχουν αυτή την εποχή στη χώρα. Μάλιστα. Και στην εξωτερική απειλή. Μάλιστα. Θέλω να θυμίσω ότι το 1993 το ΠΑΣΟΚ πήρε 46,88 και 170 έδρες. Ένα ποσοστό ίσως που σήμερα είναι δύσκολο. Εσείς είστε από εκείνους τους πολιτικούς του χθες και του σήμερα και δανείζομαι αυτά που γράψατε πρόσφατα το Σεπτέμβριο. Είμαστε εδώ, λέτε, παρόντες και μάχημοι και κοιτάμε για άλλη μια φορά μπροστά, προσπαθώντας με τις παλιές αξίες να χτίσουμε με νέα υλικά τα καινούργια οράματα, γράψατε για την επέτειο της 3ης του Σεπτέμβρη. Τι εννοείτε, κύριε Σκανδαλίδη? Εννοώ ότι αυτή η παράταξη είχε πάντα και την κληρονομιά και την παράδοση και την ευαισθησία αλλά και την προσφορά να μπορεί κάθε φορά να ανανεώνεται και να βγαίνει δυνατή. Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα μετά τα μνημόνια, δεχτήκαμε όλη αυτή την επίθεση, μια ιστορικά αποδεικνύεται άδικη επίθεση απέναντι σε εμάς, που τώρα εκ των υστέρων και οι άλλες δυνάμεις που σήμερα παριστάνουν τα μεγάλα κόμματα ακολούθησαν την ίδια πολιτική με αυτή που ακολουθήσαμε εμείς και την πληρώσαμε της μετρητής για το συμφέρον της χώρας. Λέω λοιπόν ότι και τώρα εμείς έχουμε και τη στελεχειακή υπεροπλία και το δυναμικό που απαιτείται και την κυβερνητική εμπειρία. Έχουμε και τις ιδέες και τα προγράμματα και την προγραμματική επάρκεια. Και τώρα που είναι μια εποχή που και η σοσιαλδημοκρατία επιστρέφει, γιατί το κράτος ξαναγίνεται χρήσιμο και παρεμβατικό μετά μέσα στην πανδημία, είναι μια καινούργια εποχή. Μπορούμε λοιπόν ξανά, να αρθρώσουμε ξανά ένα πρωτοπόρο και αν θέλετε ένα γενετικό λόγο για τη χώρα. Εγώ το πιστεύω αυτό. Πιστεύω δηλαδή ότι οι δημοσκοπήσεις που είναι οι δημοσκοπικές μας επιδόσεις είναι τελείως ανάποδες σε σχέση με τη δυνατότητα που έχει αυτή η παράταξη να δώσει μια προοπτική. Και όσο υπάρχει αυτό το κενό σε αυτό το μεγάλο προοδευτικό χώρο, πιστεύω ότι εμείς είμαστε αυτοί που θα μπορέσουμε κάποια στιγμή να ξανανατρέψουμε τους πολιτικούς σχετισμούς και να δώσουμε λύσεις στα μεγάλα προβλήματα της χώρας. Μάλιστα. Κύριε Σκανδαλίδη, σας ευχαριστώ θερμά για τη συμμετοχή σας σε αυτή την πρώτη εκπομπή. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Η 14η Οκτωβρίου, κυρίες και κύριοι, η μέρα Τετάρτη για την εβδομάδα που μας πέρασε, έχει να μας θυμίσει τις συνέπειες των εκλογών της 10ης Οκτωβρίου του 1993, όπως συζητήσαμε με τον κύριο Σκανδαλίδη. Η ΙΤΑ δεν αφήνει περιθώρια δεύτερης σκέψης όταν ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης παρέμεινε στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας έως τις 14 Οκτωβρίου του 1993, όπου παραιτήθηκε, ανοίγοντας το δρόμο για τη διαδοχή του. Ένα άλλο γεγονός, το οποίο σημάδεψε τη 14η Οκτωβρίου του 1995, ήταν ο θάνατος της μεγάλης κυρίας της ελληνικής δημοσιογραφίας, της Ελένης Βλάχου, σε ηλικία 84 ετών. Εκδότρια σημαντικών εντύπων, με ίσως σημαντικότερο την εφημερίδα Καθημερινή. Ας ξεφυλίσουμε το ημερολόγιο της ιστορίας στη 14η Οκτωβρίου για να δούμε τι άλλο συνέβη αυτή την ημέρα. Η έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και η έκριθμη κατάσταση στην Αλβανία αναγκάζει τους Ευρωπαίους να επιτρέψουν την είσοδο του ελληνικού στρατού για την αποκατάσταση της τάξης στη Βόρειο Ήπειρο. Έτσι, σαν σήμερα, 14 Οκτωβρίου του 1914, ο ελληνικός στρατός ελευθερώνει για δεύτερη φορά τη Βόρειο Ήπειρο. Η αυτονομιακή κυβέρνηση παραδίδει ευχαρίστως την εξουσία της στον ελευθερωτή στρατό. Η ένωση της Βορείου Ηπείρου με την Ελλάδα ακολουθήθηκε από την συμμετοχή 16 αντιπροσώπων της στη Βουλή των Ελλήνων στις ελληνικές εκλογές που πραγματοποιήθηκαν ένα χρόνο αργότερα. Με τη λήξη όμως του πολέμου, οι σύμμαχοι επιδίκασαν τα εδάφη πάλι στην Αλβανία, με αποτέλεσμα πολλά ελληνικά σχολεία να κλείσουν και η ελληνική μειονότητα να περιοριστεί από το αλβανικό κράτος. Ο κύριος Πλάζα, νέος μεσολαβητής των Ηνωμένων Εθνών για τον Κυπριακό, αφήχθη στην Αθήνα για συνομιλίες με τον Πρωθυπουργό κύριο Παπανδρέου και τον Υπουργό Εξωτερικών κύριο Κωστόπουλο. Ύστας δηλώσεις του, που ακολούθησαν τις συνομιλίες, ο κύριος Πρωθυπουργός είπε: «Εγένετο αμοιβαία ενημέρωσης. Ο κύριος Πλάζα ομίλησε με μεγάλη διάβγεια και μεγάλη καλοσύνη». Υπό του Υπουργού Εμπορίου κ. Κοθρή και του Ρώσου Υπουργού κ. Σουλέγεφ υπεγράφει συμφωνία για την προμήθεια μιας θερμοηλεκτρικής μονάδος των 200 ΜΒ. Η νέα μονάδα θα είναι η μεγαλύτερα από τα σίδια λειτουργία στην Ελλάδα θερμοηλεκτρικά εγκαταστάσεις.
ανελής αντιπροσωπεία της Ιταλικής Διακοινοβουλευτικής Επιτροπής για την Απελευθέρωση της Ελλάδος από τον δικτατορικό ζυγό, αποτελούμενη από γερουσιαστάς και βουλευτάς, έφτασε στην Ελλάδα για να φέρει μήνυμα αδελφότητος και αλληλεγγύης του Ιταλικού λαού προς τον ελληνικό λαό, όπως δήλωσε στους δημοσιογράφους η επικεφαλής της αντιπροσωπείας κυρία Τούλια Καρετόνη, αντιπρόεδρος της Ιταλικής Γερουσίας. Η αντιπροσωπεία, στην οποία μετήχαν όλα σχεδόν τα Ιταλικά κόμματα, έγινε δεκτή από τον μέχρι πρώτην ως αντιπρόεδρο της κυβερνήσεως και υπουργό των εξωτερικών κύριο Μαύρο, με τον οποίο είχε συνομιλία. Οι Ιταλοί κοινοβουλευτικοί επισκέφθησαν επίσης τον υπουργό Εθνικής Αμήνης, κύριο Αβέρο Φτωσίτσα. Η αντιπροσωπεία της Ιταλικής Διακοινοβουλευτικής Επιτροπής έγινε δεκτή και από τον Πρωθυπουργό κ. Κωνσταντίνο Καραμανλή, παρισταμένου και του Υφυπουργού παρά το Πρωθυπουργό κ. Λιναρδάτου. Ο Πρωθυπουργός, αφού ευχαρίστησε τους εκπροσώπους του Ιταλικού Κοινοβουλίου για την βοήθεια που προσέφεραν κατά τη διάρκεια της δικτατορίας στον αγώνα για την αποκατάσταση της δημοκρατίας και τους βεβαίωσε ότι η Ελλάς βαδίζει με βήματα χ προς την αποκατάσταση της πλήρους δημοκρατίας, πρόσθεσε: «Είμαι βέβαιος ότι στην Ελλάδα θα εγκαταστήσουμε μια σταθερά και προοδευτική δημοκρατία. Μια δημοκρατία η οποία θα αναπτύξει στο μέγιστο τους φιλικούς δεσμούς μεταξύ των λαών μας. Επίσης και στα πλαίσια της Ηνωμένης Ευρώπης». Στην προσφώνηση του κυρίου Καραμανλή απάντησε η κυρία Καρετόνη και εξέφρασε τα φιλικά αισθήματα του Ιταλικού λαού προς τον ελληνικό λαό. Στις πρόορες εκλογές της 18ης Οκτωβρίου του 1993 η Νέα Δημοκρατία λαμβάνει ποσοστό 39,3% εκλέγοντας 111 βουλευτές και περνά στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ενώ ο Ανδρέας Παπανδρέου επανέρχεται στην εξουσία. Η ΙΤΑ δεν αφήνει περιθώρια δεύτερη σκέψη στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Όπως είχα δηλώσει από καιρού, θα κινήσω τις διαδικασίες για την εκλογή αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας. Παρέμεινε στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας έως τις 14 Οκτωβρίου του 1993, όπου παραιτήθηκε ανοίγοντας το δρόμο για τη διαδοχή του. Σαν σήμερα πεθαίνει σε ηλικία 84 ετών η μεγάλη κυρία της ελληνικής δημοσιογραφίας Ελένη Βλάχου. Το 1967 η Βλάχου θα διακόψει την έκδοση των εφημερίδων της, αντιδρώντας στη στρατιωτική δικτατορία. Η Χούντα της επιβάλλει κατοίκον περιορισμό, αλλά το Δεκέμβριο του 1967 η εκδότρια θα δραπετεύσει και θα καταφέρει να διαφύγει στο εξωτερικό και να εγκατασταθεί στο Λονδίνο, όπου και θα παραμείνει καθ' όλη τη διάρκεια της δικτατορίας. Στην Ελλάδα η Ελένη Βλάχου θα επιστρέψει τον Αύγουστο του 1974 και τον επόμενο μήνα θα ξαναβγάλει την Καθημερινή. Θέλω να πω ένα ευχαριστώ στη ζωή, η οποία με έφερε κοντά σε ανθρώπους με αξία, γοητευτικούς, έξυπνους, έντιμους. Στις εκλογές της ίδιας χρονιάς θα εκλεγεί βουλευτής επικρατείας με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Θα μείνουμε για λίγο στο θάνατο της μεγάλης κυρίας της ελληνικής δημοσιογραφίας και θα φιλοξενήσουμε τον διευθυντή της Καθημερινής, τον κύριο Αλέξη Παπαχελά. Κύριε Παπαχελά, καλώς ήρθατε στην πρώτη μας εκπομπή. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ για την πρώτη. 13 χρόνια λοιπόν στο τιμόνι της Καθημερινής, ήθελα να ρωτήσω ποιες είναι οι παρακαταθήκες που έχει αφήσει η Ελένη Βλάχου στην εφημερίδα σας. Η Ελένη Βλάχου άφησε πολλές παρακαταθήκες. Μία ήταν η ανεξαρτησία της εφημερίδας, να μην θεωρείται δεδομένη από κανέναν. Το δεύτερο είναι μια μοντέρνα και κοσμοπολίτικη εφημερίδα, το οποίο πραγματικά ήταν μια μεγάλη παρακαταθήκη της Ελένη Βλάχου. Και το τρίτο είναι όσο μπορούμε να πιάνουμε τα μηνύματα των εποχών. Κάτι το οποίο επίσης έκανε η Ελένη Βλάχου σε πολύ πιο δύσκολους καιρούς. Μάλιστα. Θα διαβάσω από ένα άρθρο της Καθημερινής, κύριε Παπαχελά, που λέει ότι αυτή η διόρυθμη, σε εισαγωγικά μεγάλη κυρία της ελληνικής δημοσιογραφίας, δημιουργούσε πάντα αμηχανία. Απόμακρη όταν το επέλεγε. Δεξιά στις πεποιθήσεις, αλλά ενίοτε άκρως αντισυμβατική. Δεν ήταν σε καμία περίπτωση άτομο που θα μπορούσε να χειραγωγηθεί. Πώς το σχολιάζετε? Είναι ακριβώς έτσι. Ήταν ένας άνθρωπος βαθιά σνόμπ, από πεποίθηση, από αισθητική, αν θέλετε. Από την άλλη, όμως, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ήθελε ποτέ να τον θεωρεί ο συνομιλητής του, ειδικά αν ήταν κάποιος άνθρωπος εξουσίας, είτε ήταν πρωθυπουργός, είτε υπουργός, είτε ένας ισχυρός παράγοντας εποχής, να θεωρεί ότι η ίδια και η εφημερίδα της ήταν αγκιστρωμένο ψάρι, όπως έλεγε συχνά. Αυτό ήθελε να το αποφύγει με κάθε τρόπο και σκηνοβατούσε πάνω σε αυτή την ισορροπία. Μάλιστα.
Τώρα, η ίδια στα στιγμιότυπα εκείνης της εποχής έγραφε ότι απευθυνόταν η εφημερίδα στη φωτισμένη δεξιά και τη λογική αριστερά. Τι εννοούσε άραγε? Ναι, πράγματι, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί ήταν η εφημερίδα πάντα της φωτισμένης κεντροδεξιάς, να το πω έτσι, αλλά είχε ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για να μπορεί να συνομιλεί με αυτό που έλεγε τη λογική αριστερά, την αριστερά της ευθύνης. Και γι' αυτό και πάρα πολλά από τα στελέχη τα οποία χρησιμοποιούσε είχαν μια αριστερή παιδεία και κουλτούρα και ήταν κάτι το οποίο το επαιδείο και η ίδια. Μάλιστα. Μιλάμε στην επέτειο του θανάτου της Ελένης Βλάχου. Πιστεύετε ότι με το τέλος της Ελένης Βλάχου έκλεισε και ένας κύκλος της δημοσιογραφίας, κάποιας δημοσιογραφίας εκείνης της εποχής? Εντάξτε, η Ελένη Βλάχου, όπως είπα, ήταν πολύ μπροστά από την εποχή της. Άνοιξε μέτωπα, για παράδειγμα, για το θέμα του περιβάλλοντος, που εκείνη την εποχή ήταν κάτι το πρωτόγνωρο. Πάμε δηλαδή ότι όταν έγινε μια προσπάθεια να φτιαχτεί ένα διαλυτήριο πλοίων στην Πύλο, ήταν αυτή η οποία σήκωσε τη σημαία της προστασίας του περιβάλλοντος, σε μια εποχή που δεν ήταν μόδα αυτό. Και έδωσε και πολλές άλλες μάχες. Νομίζω ότι προφανώς η εποχή μας έχει αλλάξει και με το τέλος της εποχής Βλάχου, αλλά και με άλλους εκδότες εκείνης της εποχής. Έχει γίνει πιο σύνθετο το περιβάλλον, είτε λόγω της ψηφιακής διαδικτυακής δημοσιογραφίας, είτε επειδή είναι πολύ πιο επιχειρηματικό το περιβάλλον από ό,τι ήταν εκείνη την εποχή, όπου τα πράγματα ήταν πιο απλά και καθόταν και η ίδια Βλάχου σε ένα μπλοκάκι και έγραφε τα νούμερα κάθε Παρασκευή. Ήταν ένα πολύ πιο διαφορετικό, πιο απλό περιβάλλον. Σίγουρα έχουμε μπει σε έναν άλλο κύκλο. Μάλιστα. Τώρα θέλω, κλείνοντας, να κάνω και μια τελευταία ερώτηση απευθυνόμενο στο διευθυντή της Καθημερινής. Πέρσι γιορτάσατε 100 χρόνια της εφημερίδας σας. Μπορείτε να μου πείτε το όραμά σας για τα επόμενα 100 χρόνια? Η μεγάλη πρόκληση για μας είναι το πώς να κρατήσουμε μερικές αξίες που είναι κλασικές για μας, δεν αλλάζουν όσο και να αλλάζουν εποχές. Και την ίδια στιγμή όμως να γίνουμε ακόμα πιο μοντέρνοι, πιο μέσα στα πράγματα, να απευθυνθούμε σε ένα πιο νεανικό κοινό, να κάνουμε κάποια άλματα τα οποία τα προσπαθούμε τώρα να τα επιχειρούμε στο ψηφιακό περιβάλλον, γιατί αυτή είναι πια η μεγάλη πρόκληση για τη δημοσιογραφία, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς. Και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε, και αυτός ο συνδυασμός κάποιων σταθερών, μια σταθερή πηξίδα από τη μια και από την άλλη, το να μην φοβάσει την εξωστρέφεια και να παίρνει κάποια ρίσκα, πιστεύω ότι θα φέρει τα σωστά αποτελέσματα και τα επόμενα 100 χρόνια. Σας εύχομαι καλή επιτυχία και πάλι σας ευχαριστώ που ήσασταν σε αυτή την πρώτη εκπομπή μας. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Και κάπως έτσι, ξεφυλίζοντας τις σελίδες της νεότερης και όχι μόνο ιστορίας, με συγχωρείτε, φτάσαμε στην περασμένη 5η 15 Οκτωβρίου. Η συγκεκριμένη ημέρα, το 1949, σφραγίζεται από το επίσημο τέλος του εμφυλίου, όταν η προσωρινή δημοκρατική κυβέρνηση των ανταρτών έδωσε τέλος στις εχθροπραξίες με διάγγελμα που μεταδόθηκε από ραδιοσταθμό του Βουκουρεστίου. Και 16 χρόνια αργότερα, τα μεσάνυχτα του Σαββάτου, της 15ης προς 16η Οκτωβρίου του 1960, το τελευταίο κουδούνισμα από καμπανάκι αθηναϊκού τραμ ή τροχιοδρόμου όπως λέγεται, ακούστηκε έξω από το αμαξοστάσιο της Αγίας Τριάδας Κεραμικού μετά από 52 χρόνια λειτουργίας και 3 δισεκατομμύρια άτομα που πήραν και ξαναπήραν το τραμ εκείνης της εποχής. Βέβαια επανήλθε σχεδόν 60 χρόνια αργότερα. Αλλά δεν ήταν μόνο το τραμ το τελευταίο της 15ης Οκτωβρίου. Η σελίδα του ημερολογίου μας αυτή την ημέρα έχει και άλλα γεγονότα όπως θα δούμε. Σαν σήμερα, ο Κωνσταντίνος Κανάρης διορίζεται πρωθυπουργός από τον βασιλιά Όθωνα και αυτή είναι η δεύτερη πρωθυπουργία του. Η κυβέρνηση Κανάρη αντικατέστησε την κυβέρνηση Γεωργίου Κουντουριώτη, η οποία είχε υποβάλει την παραίτησή της ήδη από τα μέσα Αυγούστου και διήρκεσε έως τις 12 Δεκεμβρίου του 1849. Το πραγματικό όνομα του Κανάρη ήταν Κωνσταντής Νικολάου Σπηλιωτέας. Η ετυμολογία του ονόματός του, κατά μία άποψη, προέρχεται από τη λέξη Καρνάγιο. Υπάρχει όμως και δεύτερη εκδοχή, κατά το ημερολόγιο του γιού του, πυρπολιτή Αριστίδη Κανάρη, απεκλήθη ο πατήρ μου Καν Άρης ή Κανάρης, λόγω του μιλίχιου και σόφρονος χαρακτήρα του. Η τρίτη εκδοχή είναι να προέρχεται το επώνυμό του από το Καναρίνι, λόγω του μιλίχιου χαρακτήρα του.
Στις 12 Οκτωβρίου 1940 οι Γερμανοί κατέλαβαν τις πετρελοπηγές της Πράχοβα της Ρουμανίας. Το γεγονός αυτό το θεώρησε ο Μουσολίνι ως επέμβαση των συμμάχων του Γερμανών στη νοτιοανατολική Ευρώπη και σαν σήμερα συνεκάλεσε σύσκεψη στη Ρώμη για να συζητηθεί όχι μόνο η κατάληψη της Ηπείρου, της Κέρκυρας, της Κεφαλονιάς και της Ακίνθου σε πρώτη φάση, αλλά η κατάκτηση ολόκληρης της Ελλάδας σε δεύτερη φάση ή ταυτόχρονα. Το ημερολόγιο έγραφε 15 Οκτωβρίου 1940, όταν καθορίστηκε ως ημερομηνία έναρξης της εισβολής, η 28 Οκτωβρίου, και ήλπιζε ότι η εκαθάριση της Ηπείρου θα γινόταν στις 10 με 15 Νοεμβρίου. Η επίδοση του τελεσιγράφου αναμενόταν από μέρα σε μέρα. Ήταν 15 Οκτωβρίου του 1949, όταν ο παράνομος ραδιοσταθμός του ΚΚΕ, Ελεύθερη Ελλάδα, μετέδιδε μια λυπή ανακοίνωση. Σύμφωνα με αυτήν, οι άνδρες του Δημοκρατικού Στρατού διατάσσονταν να πάψουν τις εχθροπραξίες επί ελληνικού εδάφους και να θέσουν τα όπλα παραπόδα. Ήταν η επίσημη αναγνώριση από το ΚΚΕ ότι ο εμφύλιος πόλεμος είχε τελειώσει. Η ανακοίνωση, ωστόσο, ηχούσε παράτερα. Διότι Δημοκρατικός Στρατός πλέον δεν υπήρχε, ούτε όπλα διέθετε ώστε να τα θέσει παραπόδα. Τρεις μήνες πριν, οι δυνάμεις του είχαν συντριβεί κατά κράτος, στο Γράμμο και το Βίτσι. Και όσοι είχαν επιζήσει, ράκι πραγματικά, είχαν καταφύγει πέραν των ελληνικών συνόρων για να διασωθούν από τη μήνη των νικητών. Αλλά ακόμη και αυτή την ίστατη ώρα, ο τότε παντοδύναμος του ΚΚΕ Νίκος Ζαχαριάδης δεν είχε πάψει, αν μη τι άλλο, να εθελοτυφλεί. Έστω και έτσι πάντως, ο κύκλος της αδελφοκτόνας σύγκρουσης, που είχε θερήσει πάνω από 120.000 ψυχές και από τις δύο πλευρές και είχε στοιχήσει στη χώρα ανυπολόγιστες καταστροφές, έκλεινε πλέον και τυπικά. Όχι όμως και ο κύκλος του διχασμού και των απεινών διώξεων κατά των ηττημένων, που με ευθύνη των νικητών θα μάτωνε για σχεδόν τρεις δεκαετίες ακόμα την ελληνική κοινωνία. Στις 15 Οκτωβρίου 1960 στην Αθήνα, τα τραμ εκτελούν τα τελευταία τους δρομολόγια. Με τη λήξη της βάρδιας τους, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, θα αποσυρθούν στα μηχανοστάσια τους. Το αθηναϊκό τραμ, ένα μεταφορικό μέσο με πολλά πλεονεκτήματα, άρχισε να λειτουργεί από τη δεκαετία του 1880. Στην αρχή υπήλατο, κατόπιν ατμοκίνητο και από το 1908 ηλεκτροκίνητο. Υπολογίζεται ότι εξυπηρέτησε μέχρι τη διακοπή της λειτουργίας του το 1960 σχεδόν 3 δισεκατομμύρια επιβάτες. 13 χρόνια αργότερα, στις 20 Σεπτεμβρίου 1973, το τραμ θα αποσυρθεί και από τον Πειραιά. Με απόφαση της Χούντας καταργείται και η τελευταία εν λειτουργία γραμμή τραμ στην Αττική, που συνέδεε για 45 χρόνια τον Πειραιά με το Πέραμα. Ο Νικίτα Σεργέγεβιτς Χρουτσόφ ήταν στην ηγεσία της Σοβιετικής Ένωσης από το 1953. Αν και η στάση του στην κρίση των πυράβλων στην Κούβα το 1962 συνέβαλε στην αποφυγή μιας παγκόσμιας πολεμικής σύραξης, όμως δεν είδαν την κίνησή του αυτή με την ίδια θετική διάθεση στο εσωτερικό της χώρας του. Στις 14 Οκτωβρίου του 1964, ο Χρουστσόφ υπέβαλε στην Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος την παραίτησή του από όλα τα αξιώματά του για λόγους υγείας και προχωρημένης ηλικίας. Σαν σήμερα, το 1964, καθαιρείται από την ηγεσία της Σοβιετικής Ένωσης. Στο κόμμα τον αντικαθιστά ο Λεωνίντ Μπρέζνιεφ και στην ηγεσία της χώρας ο Αλεξέι Κασίγκιν. Στον πρώην μεταλλορίχο που βρέθηκε τη δεκαετία του 50 στην κορυφή της σοβιετικής εξουσίας, δεν χρεώθηκε ως σφάλμα η πολιτική της ειρηνικής συνύπαρξης που ακολουθούσε, ούτε η ρήξη του με το ΜΑΟ, ούτε ακόμη και αυτή η πολιτική της αποσταλινοποίησης που εγγενίασε με τον ιστορικό του λόγο στο 20ο συνέδριο του ΚΚΣΕ. Τα υπόλοιπα 7 χρόνια της ζωής του Χρουστσόφ τα έζησε στην αφάνεια. Το παρθενικό μας ταξίδι φτάνει προς το τέλος του. Το ημερολόγιο πλέον γράφει 16 Οκτωβρίου και το 1975 είχαμε τη συζήτηση στη Βουλή σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων. Ενώ την ίδια χρονιά, την ίδια μέρα, αρχίζει στο πενταμελές εφετείο Αθηνών η δίκη των υπευθύνων για τα αιματηρά γεγονότα του Πολυτεχνείου του Νοεμβρίου του 1973. Ας δούμε τι άλλο συνέβη στις 15 Οκτωβρίου στην πολιτική μας ιστορία.
Σαν σήμερα το 1909 καταστέλλεται κίνημα κατώτερων αξιωματικών του πολεμικού ναυτικού υπό τον υποπλοίαρχο Κωνσταντίνο Τυπάλδο με συνδικαλιστικά αιτήματα. Το απόγευμα της προηγουμένης αντιτορπιλικά υπό τον Τυπάλδο προσπάθησαν να διέλθουν από το στενό μεταξύ Σαλαμίνας και Κερατσινίου. Ακολούθησε ναυμαχία μεταξύ εμφυλίων δυνάμεων η οποία διήρκησε 20 λεπτά και στη συνέχεια οι ριζοσπαστικές δυνάμεις του στρατιωτικού συνδέσμου αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν προς τον ναύσταθμο Σαλαμίνας. Ο απολογισμός αυτής της εμφύλιας ναυμαχίας ήταν 4 νεκροί και αρκετοί τραυματίες, ενώ 5 αντιτορπιλικά έπαθαν σημαντικές ζημιές. Ο Τυπάλδος και οι κινηματίες παραδόθηκαν και πριν τη δίκη τους αμνηστεύτηκαν. Εις των βασιλικών ναύσταθμων, παρουσία του Υπουργού Εθνικής Αμήνης κ. Πρωτοπαπαδάκη, του Υφυπουργού κ. Δαβάκη, του Παρατηρημούντος Υφυπουργού Εθνικής Αμήνης των Ηνωμένων Πολιτειών και της ηγεσίας του Ελληνικού Βασιλικού Ναυτικού, έλαβε χώρα η τελετή της παραδόσεως εκ μέρους της Αμερικής του νέου ελληνικού υποβρυχίου Ποσειδών. Εις την τελετή παρέστησαν αντιπροσωπεία των ενόπλων δυνάμεων, ενώ συγχρόνως το πλήρωμα του νέου υποβρυχίου είχε παραταχθεί επί του καταστρώματος. Κατά την τελετή της παραδόσεως ομίλησε πρώτος ο αρχηγός των υποβρυχίων του Ελληνικού Βασιλικού Ναυτικού. Ο Υπουργός της Εθνικής Αμήνης κ. Πρωτοπαπαδάκης εξήρε την αξία της νέας μονάδος και η τελετή τελείωσε με επιθεώρηση του πληρώματος από τον Υπουργό της Εθνικής Αμήνης και τους λοιπούς επισήμους. Η Μαρίνα είναι εδώ. Είστε με το καινούριο της βιβλίο με τα παραμύθια και θα σας πούμε ένα ωραίο παραμύθι. Τι διάλεξες για απόψε για τα παιδιά, Μαρίνα? Συντρόφευε επί χρόνια εκατομμύρια Ελληνόπουλα. Η Αντιγόνη Μεταξά, η πασίγνωστη θεία Λένα, πιστή φίλη των παιδικών μας χρόνων, ήταν το σύμβολο μιας ολόκληρης εποχής. Με απέραντη αγάπη για τα παιδιά, αγάπη ειλικρινή και ανιδιοτελή, αφιέρωσε σε αυτά τα πάντα. Τις εκπομπές της στο ραδιόφωνο, τις τηλεοπτικές της εκπομπές, τα πάνω από 50 βιβλία της, την αστήρευτη δημιουργικότητά της. Η Αντιγόνη Μεταξά έφυγε από τη ζωή στις 16 Οκτωβρίου 1971 σε ηλικία 66 ετών. Το κενό που άφησε απεδείχθη δυσαναπλήρωτο. Η απουσία της γεμάτης τρυφερότητα και ευαισθησία μορφής της έκανε τη ζωή χιλιάδων παιδιών φτωχότερη. Καληνύχτα, παιδιά. Στην ενημέρωση της Εθνικής Αντιπροσωπείας επί της εσωτερικής και εξωτερικής καταστάσεως της χώρας ήταν αφιερωμένη η συνεδρίαση της Βουλής. Το Κυπριακό και γενικότερα οι σχέσεις Ελλάδος-Τουρκίας εδέσποσε κατά την συζήτηση αυτή. Επήγησαν όμως επίσης και άλλα θέματα όπως οι σχέσεις της Ελλάδος με τον ΝΑΤΟ, η κοινή αγορά, η βαλκανική συνεργασία, η κάθαρση των υπευθύνων της κυπριακής τραγωδίας και το οικονομικό. Μιλώντας για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο Πρωθυπουργός κ. Καραμανλής διακήρυξε ότι η Ελλάς είναι έτοιμη για όλα και δεν εγκαταλείπει τον εθνικό της αγώνα, όποιες και αν είναι οι θυσίες γι' αυτό. Ο αρχηγός της Ενώσεως Κέντρου Νέες Δυνάμεις κ. Μαύρος συνεφώνησε με την κυβέρνηση για τους χειρισμούς του Κυπριακού, για την ένταξη της χώρας στην ΕΟΚ και για την διαβαλκανική συνεργασία, την επέκρινε όμως για την παρατηνόμενη αναστολή της διώξεως των υπευθύνων της κυπριακής τραγωδίας και για το βάθος και την έκταση της συντελεστήσης κατάρσεως. Ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ κ. Παπανδρέου συνεφώνησε με την κυβέρνηση στον εξοπλισμό των ενόπλων δυνάμεων, αλλά την επέκρινε για άλλα θέματα. Ο πρόεδρος της κυβερνήσεως, κατά τη διάρκεια της αγορεύσεως των αρχηγών της αντιπολιτεύσεως, κατ' επανάληψη παρέσκεν διευκρινήσεις προς πληρεστέραν ενημέρωση της εθνικής αντιπροσωπείας. Αρχίζει στο πενταμελές εφετείο Αθηνών η δίκη των υπευθύνων για τα αματηρά γεγονότα του Πολυτεχνείου το Νοέμβριο του 1973. Κατηγορούμενοι είναι οι Γεώργιος Παπαδόπουλος, Δημήτριος Ιωαννίδης, Καράλαμπος Παπαδόπουλος και 30 άλλα άτομα που κατηγορούνται για ανθρωποκτονίες εκ προθέσεως, απόπειρες ανθρωποκτονιών εκ προθέσεως, επικίνδυνες σωματικές βλάβες, παράνομες κατακρατήσεις. Η δίκη διεξάγεται στην αίθουσα των φυλακών Κορυδαλού, όπου είχε διεξαχθεί και η δίκη των προθετείων της 21ης Απριλίου 1967 και την τήρηση της τάξεως έχουν αναλάβει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ώστε να προληφθεί οποιαδήποτε διασάλευση της δίκης. Πρόεδρος του πενταμελούς εφετείου είναι ο εφέτης κ. Ιωάννης Κουσουλός και εισαγγελείς οι κύριοι Γανώσης και Αρώνης. Η δίκη ολοκληρώθηκε στις 30 Δεκεμβρίου του 1975 με βαριές καταδίκες για τους προθετείους. Και φτάσαμε στην τελευταία μέρα της εβδομάδος. Σε αυτό το σημείο να παρακολουθήσουμε τι συνέβη σαν σήμερα 17 Οκτωβρίου.
Μετά τη λαϊκή εξέγερση και την έξωση του Όθωνα, ψηφίστηκε σαν σήμερα στην Αθήνα το Σύνταγμα του 1864, προϊόν της δεύτερης εν Αθήνες Εθνικής των Ελλήνων Συνελεύσεως, που έμελε να ισχύσει για περισσότερα από 100 χρόνια. Το σημαντικότερο χαρακτηριστικό του νέου καταστατικού χάρτη της χώρας ήταν ότι επανέφερε την αρχή της λαϊκής κυριαρχίας του Συντάγματος της Τριζίνας του 1827 και διείπετο από τη δημοκρατική και όχι τη μοναρχική αρχή, δηλαδή αναγνωριζόταν πλέον το έθνος, ο ελληνικός λαός και όχι ο μονάρχης ως πηγή και φορέας της κρατικής εξουσίας. Όταν η Οθωμανική Αυτοκρατορία αναμίχθηκε το 1914 στο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο στο πλευρό της Γερμανίας και εναντίον της Αγγλίας, τότε η Αγγλία κήρυξε άκυρη τη Συμφωνία του 1878, με την οποία νίκιαζε την Κύπρο από τους Οθωμανούς και στις 5 Νοεμβρίου του 1914 προσάρτησε την Κύπρο. Μετά ένα χρόνο περίπου, στις 16 Οκτωβρίου του 1915, η Μεγάλη Βρετανία προσφέρει την Κύπρο στην Ελλάδα με αντάλλαγμα τη συμμετοχή της Ελλάδας στο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο στο πλευρό της Αντάτ και εναντίον των Γερμανών, των Τούρκων και των Βουλγάρων. Τότε η Ελλάδα βρισκόταν στην καρδιά του εθνικού διχασμού και ο φιλογερμανός βασιλιάς Κωνσταντίνος και η κυβέρνηση Αλέξανδρου Ζαΐμι απέρριψαν την προσφορά και το ημερολόγιο έγραφε 17 Οκτωβρίου 1915. Στην περιοχή Άγρα εγένονται τα εγγένεια του υδροηλεκτρικού εργοστασίου, το οποίο είναι ένα έργο τεραστίας σημασίας για την αξιοποίηση των ελληνικών υδατοπτώσεων. Ανοιχτή και κλειστή υδαταγωγή χρησιμεύουν για την διοχέτευση των υδάτων. Αδελφομένες οι τρεις σημαίες της Ελλάδος, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Γαλλίας αποδεικνύουν την στενή συνεργασία τεχνικών από τα τρεις χώρες για την ολοκλήρωση του μεγαλειώδους αυτού έργου της ανασυγκροτήσεως της χώρας μας. Οι Υπουργοί Συντονισμού και Εθνικής Παιδείας, κύριοι Καψάλης και Γεροκοστόπουλος, γίνονται δεκτοί στην είσοδο του εργοστασίου από τον πρόεδρο της Δημοσίας Επιχειρήσεως Ηλεκτρισμού, κύριον Δημητρακόπουλον, και εν συνεχεία επιθερούν τα σαρτίας εγκαταστάσεις του υδροηλεκτρικού εργοστασίου. Οι υδατοστρόβιλοι και το δίκτυο διανομής βασίζονται επί της χρησιμοποίησης των υδάτων του ποταμού Βόδα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενεργείας. Η ενέργεια αυτή, εν συνδυασμό με ολόκληρον το εθνικό ηλεκτρικό σύστημα, θα εφοδιάσει με ηλεκτρισμό το σύνολο της Βορείου Ελλάδος. Του εορτασμού για την επέτειο της απελευθερώσεως, οι Έλληνες νέοι ευεξιώθησαν τον πρόεδρο της κυβερνήσεως και πρωθυπουργό της απελευθερώσεως, κύριο Παπανδρέου, εις ενθουσιώδη ατμόσφαιραν εθνικής ανατάσεως. Σαν σήμερα το 1981 πεθαίνει η πρώτη Ελληνίδα που διατέλεσε υπουργός, η Λίνα Τσαλδάρη. Στις βουλευτικές εκλογές της 19ης Φεβρουαρίου του 1956, τις πρώτες που ψήφισε ο γυναικείος πληθυσμός της χώρας ήταν υποψήφια με την ΕΡΕ και εξελέγει βουλευτής Αθηνών, ενώ επανεξελέγει στις βουλευτικές εκλογές της 11ης Μαΐου του 1958. Στις 29 Φεβρουαρίου του 1956 ορκίστηκε υπουργός κοινωνικής πρόνοιας στην κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμαλή και έγινε έτσι η πρώτη Ελληνίδα που ανέλαβε υπουργικό χαρτοφυλάκιο. Παρά των χώρων του γυροκομείου έγιναν τα εγγένεια του νέου κέντρου αποκαταστάσεως πολιτικών αναπήρων ψυχικού, το οποίο ανηγέρθη με δαπάνη της νορβηγικής βοηθείας. Η συντελετή παρέστησαν ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, η Υπουργός Προνοίας κυρία Τσαλδάρη μετά του Υφυπουργού κυρίου Ψαρέα και ο αντιπρόσωπος της νορβηγικής βοηθείας κύριος Στέν. Μετά τον αγιασμό ομίλησε η κυρία Τσαλδάρη και ακολούθως ο διευθυντής του Ιδρύματος. Τέλος ομίλησε ο κύριος Στέν, ο οποίος και παρέδωσε τα σκλήδας του Ιδρύματος στην κυρία Τσαλδάρη, η οποία εν συνεχεία ενεκαινίασε την λειτουργία αυτού. Παρέμεινε στη θέση της μέχρι τις 5 Μαρτίου του 1958 και ανέπτυξε σημαντική δραστηριότητα τόσο για τη βελτίωση της κοινωνικής μέριμνας όσο και για την αναβάθμιση του ρόλου της γυναίκας στην ελληνική κοινωνία. Η Λίνα Τσαλδάρη πέθανε στην Αθήνα σε ηλικία 94 ετών.
Ξεκινήσαμε λέγοντας ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται την πρώτη φορά σαν τραγωδία και τη δεύτερη σαν φάρσα. Αυτό, κυρίες και κύριοι, το είχε πει ο Γερμανός φιλόσοφος Καρλ Μάρξ. Εμείς φτάσαμε στη σελίδα του ημερολογίου της ιστορίας της εβδομάδας που πέρασε και γράφει προς το παρόν τέλος. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο την ίδια ώρα. Κυρίες και κύριοι, καλό Σαββατοκύριακο.